Λιοντάρια μου, προσέχετε, γιατί ενώ η Σελήνη είναι στο ζώδιό σας και θα πρέπει να ασχοληθείτε με τα πολύ προσωπικά σας θέματα, να δείτε φίλους, αγαπημένα πρόσωπα, ο ήλιος κυβερνήτης σας δέχεται δύσκολη όψη με τον Ποσειδώνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται, φίλοι, να μην είναι τόσο ειλικρινείς μαζί σας, ή εάν εμπλέκονται φίλοι με οικονομικά, εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα. Καλά θα είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο να μην συζητήσετε οικονομικά θέματα, ή και αν συζητήσετε να επανατοποθετηθείτε πάνω σε αυτά αργότερα. Πάντως υπάρχει ένα παρασκήνιο και μην δίνετε αφορμές για σχόλιο. Για τους Παρθένους μας αρχίζει μία περίοδος όπου η κοινωνική σας ζωή θα είναι πάρα πολύ έντονη, επαφές, συμφωνίες, συζητήσεις. Αν βέβαια είστε εκείνο το επίμαχο διάστημα 10-12 του μηνός, δεν αποκλείεται. Απ' τη μια θα έχετε πάρα πολύ φαντασία να γράψετε, να διαβάσετε, να δείτε ένα έργο, αν είστε καλλιτέχνες, να κάνετε σπουδαία πράγματα. Όμως ένα επαγγελματικό θέμα ή μία σχέση ή μία συνεργασία δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα. Μπορεί να έχει κάποιο λάθος ή μπορεί να μην είναι εξαπάτηση και να είναι λάθος. Πάντως κάτι γίνεται εκεί. Αντίθετα, του τρίτου δεκαημέρου είστε σε μια πολύ καλή φάση. Απλώς αυτό τον καιρό, όλο αυτό τον καιρό, σχεδόν μέχρι το τέλος του μήνα, αποφύγετε να αναμίξετε, σας το ξαναείπα αυτό, φίλους με τη συναισθηματική σας ζωή, γιατί εκεί θα μπερδευτείτε. Για τους ζυγούς μας, δικό σας κυβερνήτης η Αφροδίτη, γι' αυτό είναι και γλυκή η σύζυγή. Αρχίζει μια περίοδος όπου θα σκεφτείτε ταξίδια, επαφές με το εξωτερικό, πνευματικές εργασίες, οι οποίες είναι σημαντικές. Όμως θα πρέπει να προσέχετε συλλογική δουλειά που έχει σχέση με όλα αυτά. Εάν είναι αναμειγμένα και οικονομικά, θα πρέπει να τα προσέχετε. Δηλαδή οικονομικά. Γίτσες. Σε θυμάται ο γιος. Τέσσερα. Τι θες, Δημήτρη? Τσάτσα! Να το ευχαριστηθείς. Έτσι, να φτερνίζεσαι ζωηρά, λέει. Και εκεί θα μου πείτε πώς θα φτερνιστώ. Έλα, μωρέ. Συγγνώμη, λοιπόν, η δική σας Αφροδίτη, γι' αυτό και είστε γλυκείς, μπαίνει στους διδύμους, θα σκεφτείτε όλο το μήνα αυτό για σπουδές, για ταξίδια, για νομικές υποθέσεις. Τα επαγγελματικά σας απασχολούν πολύ. Αν έχετε παιδάκια που είναι γεννημένα, παιδιά που γράφουν τέλος πάντων, και είναι γεννημένα το δεύτερο ή τρίτο δεκαήμερο, μην τα πιέζετε αυτόν τον καιρό, γιατί πολλές φορές η πίεση σαφώς δεν κάνει καλό. Και πρέπει να προσέχετε οικογενειακά και επαγγελματικά ή των τελευταίων ημερών. Όμως θα δείτε φίλους και γενικά αρχίζει μια καλύτερη περίοδος για εσάς. Για τους σκορπιούς μας, προσέξτε τώρα, πιστεύω ότι αλλιώς αρχίζει η συναισθηματική σας ζωή και αλλιώς θα τελειώσει στο τέλος του μήνα. Δηλαδή θα περάσετε από κάποια σκαμπανεβάσματα που έχουν σχέση με τα συναισθηματικά σας. Τα οικονομικά θα φροντίσετε αυτόν τον καιρό, ενώ ό,τι έχει σχέση, αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, με ταξίδια, σπουδές ευνοούνται. Αν είστε γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο, προσέχετε μην κάνετε λάθη, από βιασύνη περισσότερο. Ο Ποσειδώνας από τη μια σας δίνει διέστηση και έμπνευση για να ασχοληθείτε με γραπτά, με πνευματικές εργασίες, με ταξίδια. Από την άλλη όμως, ενδεχομένως να γίνει και κάποιο λάθος, γι' αυτό προσέχετε. Πολύ περισσότερο πρέπει να προσέχετε οι τοξότες. Τοξότες μου, και ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στις 10 του μηνός, θα το δείτε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι μία σχέση, μία συνεργασία, αν κάτι είναι αναμειγμένο και με τα οικογενειακά, υπάρχει κάποια ή λάθος ή εξαπάτηση. Παρόλα αυτά, η νέα θέση της Αφροδίτης είναι πολύ γλυκιά για εσάς. Για όλο το μήνα θα έχετε συναντήσεις, επαφές, αλλά με εκείνα τα οικονομικά, όπως όλοι, λίγο θα μπερδευτείτε. Πάντως, κάνετε σχέδια είτε για ταξίδια, είτε για το καλοκαίρι, πώς θα περάσετε το καλοκαίρι. Γενικά, οι τοξότες είναι ταξιδιάριδες και νιώθουν πολύ όμορφο όταν βρίσκονται σε ταξίδια ή έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Για τους εγώ καιρούς μας, αρχίζει ο υπόλοιπος μήνας, θα είναι αφιερωμένος στη δουλειά και μάλιστα πρόσωπα αντιθέτου φίλου μπορεί να σας γοητεύονται από εσάς και να σας βοηθήσουν. Όμως με τις σχέσεις και τις συνεργασίες, αν είστε γεννημένοι πρώτες με το Δεκέμβρη, μπορείτε να κάνετε μια αλλαγή, σε μια συναλλαγή, σε μια συνεργασία, σε μια συζήτηση η οποία να πάει πάρα πολύ καλά, θα μπορούσα να πω. Αν όμως είστε μετά τις 10 του μηνός, προσέχετε, ο Άρης απέναντί σας είναι έτοιμος να ανάψει τέλος πάντων μια
ένα πυροτέχνημα στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Όλο αυτό το μήνα, είτε σας το λέω είτε όχι, οι εγώκεροι των τελευταίων ημερών θα πρέπει να προσέξουν τις σχέσεις και συνεργασίες που μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να πάρουν νέα τροπή. Οι των πρώτων ημερών όμως είναι πάρα πολύ καλά, μια αλλαγή θα είναι πολύ σημαντική. Για τους σύντροχούς μας, τι να πούμε, η Αφροδίτη στους διδύμους σας κάνει να αφιερωθείτε στα παιδιά ή τον ερωτικό σας σύντροφο. Είναι ένας πολύ ερωτικός μήνας αυτός. Μπορείτε να χαρείτε, να διασκεδάσετε. Ο Δίας προετοιμάζει κάτι πάρα πολύ καλό για σας. Στο χώρο της εργασίας θα κάνετε κάποιες συζητήσεις. Όμως, πρόσωπα του περιβάλλοντός σας ενδεχομένως να έχουν διαφορετικές απόψεις για σας και αυτό να σας εκνευρίσει. Ενώ η Σελήνη απέναντι από το ζώδιό σας σας φέρνει πιο κοντά στο σύντροφό σας ή στους συνεργάτες. Τα ψαράκια μας θα κάνουν ωραία γλυκά έξοδα για το σπίτι ή την οικογένεια ή για τους ανθρώπους της οικογένειάς σας. Θα ασχοληθείτε με τη δουλειά, όμως η συναισθηματική σας ζωή, αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες το Φεβρουάριο, να ξέρετε ότι όλος ο χρόνος αυτός, είτε σας το λέω είτε όχι, αν δεν είμαι εδώ, να ξέρετε ότι προετοιμάζει θαυμάσια. Μία περίοδος πολύ ωραία είναι 4 με 10 Ιουλίου για τη συναισθηματική σας ζωή. Βέβαια, ο Ποσειδώνας κυβερνήτης σας κάτι με τα οικογενειακά κάνει αν είστε γεννημένοι το Μάρτιο. Και μην πιέζετε, αγαπημένα πρόσωπα, ψαράκια, ειδικά αν έχετε παιδιά, αν έχετε φίβους, μην πιέζετε τους αγαπημένους σας, γιατί μπορεί να έχετε το αντίθετο αποτέλεσμα.